pod.gr. Revenge porn. Η λάθος λέξη των ημερών και τα άθλια σημεία των καιρών. Το ξέρουμε όλοι, το σχολιάσαμε, το καταδικάσαμε. Το πορνό εκδίκησης που μας απασχολεί με πρωταγωνιστή τον παρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλο. Ο δικός του διασυρμός και το τέλος της τηλεοπτικής του καριέρας με τους Ράδιο Αρβίλα εύχομαι να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους θέλουν να διαπομπεύουν στο ίντερνετ ανθρώπους βιντεοσκοπημένους σε ιδιωτικές τους στιγμές. Αρχικά είναι λάθος ο όρος. Δεν πρόκειται για πορνό. Δεν έπαιζαν για να προκαλέσουν άλλους οι άνθρωποι που βρέθηκαν σε αυτή την παγίδα. Ούτε και ρόζ είναι αυτά τα βίντεο, χρώμα που το έχουμε συνδέσει όλοι με σκάνδαλα. Για προσωπικές ερωτικές στιγμές μιλάμε, που δεν γνώριζαν ότι θα δοθούν βορά στην ιντερνετική αρένα. Μετά την ας την πούμε απολογία του Αντώνη Κανάκη στην εκπομπή τους, από την οποία αποπέμφθηκε, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος έκανε δήλωση, κάνοντας τα πράγματα χειρότερα. «Έκανα την πράξη αυτή», είπε, «υπό την επίρρεια κακή συγκυρία στη ζωή μου». Δηλαδή, τι σοϊ κακή συγκυρία μπορεί να σε οδηγήσει να ανεβάσεις βίντεο ερωτικών στιγμών και 300 φωτογραφίες της πρώην σχέσης σου σε πορνογραφικά site? Κακή συγκυρία είναι, ας πούμε, να συμπέσουν, ξέρω εγώ, πολλά σοβαρά προβλήματα. Να σε έχουν απολύσει, να έχεις ένα θέμα υγείας, να τρακάρεις, να βγεις εκτός εαυτού, να έχεις νευριάσει και να πεις και μία-δύο κουβέντες παραπάνω, άντε να βρήσεις. Κακή συγκυρία που σε οδηγεί να ανεβάσεις προσωπικά βίντεο του άλλου δεν υπάρχει. Δεν είχα καμία πρόθεση να βλάψω, να προσβάλλω ή να ζημιώσω κανέναν, συνεχίζει ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Αλλά να διαφημίσεις για καλό σκοπό την πρώην κοπέλα σου για τις επιδόσεις της. Το πιο ταπεινωτικό πράγμα, να δει ο άλλος τον εαυτό του γυμνό και προστάτευτο, το ονομάζει ο Στάθης Παναγιωτόπουλος μια τεράστια απερισκεψία. Η απερισκεψία συνήθως είναι της στιγμής, είναι παρορμητική, στιγμιαία. Όπως δείχνουν όμως τα στοιχεία, και αφού το θέμα έφτασε στα δικαστήρια, το υλικό αυτό κυκλοφορούσε για 2-3 χρόνια και δεν έκανε τίποτα για να διορθώσει την απερισκεψία του. Να κατεβάσει, ας πούμε, τα βίντεο και το φωτογραφικό υλικό. Αντιθέτως, λένε ότι το εμπλούτιζε. Πόσο κράτησε αυτή η κακή συγκυρία? Και αφού ζητάει 2-3 φορές συγγνώμη, εξηγεί ότι οι συνεργάτες του στο Ράδιο Αρβίλα δεν γνώριζαν τίποτα. Πιθανόν. Πιθανόν και όχι. Δεν υπάρχει όμως ούτε συγγενική, ούτε συνεταιρική, ούτε φιλική συνενοχή σε τέτοιες αθλειότητες και συνήθως δεν τις διαφημίζουν και οι δράστες τους. Όσο για τη σύγκριση Αντώνη Κανάκη με τη Λίνα Μενδώνη, εντάξει, ο τηλεοπτικός στάρ δεν έχει κάποια θεσμική υπόσταση να παίζει, ας πούμε, το κρυφτό για μέρες και να μην παίρνει θέση όπως η υπουργός στην υπόθεση Λιγνάδη. Είτε ήξερε πιο πριν είτε όχι, η παρέα του Ράδιο Αρβίλα αντέδρασε αμέσως όταν το θέμα πήρε έκταση και τον απέπεμψαν από την εκπομπή, η οποία μάλλον δύσκολα μετά από όλο αυτό μπορεί να συνεχίσει την πορεία που ήδη είχε. Το revenge porn αυτή τη φορά γύρισε boomerang. Και ας το πούμε με το όνομά του. Σεξουαλική και ψυχική κακοποίηση είναι που ανθίζει την εποχή του ψηφιακού bullying. Και αυτή είναι και η μόνη θετική προσφορά του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Να αποτρέψει τον οποιονδήποτε επόμενο θελήσει να εκδικηθεί, σε εισαγωγικά βέβαια, τον άνθρωπο που νόμιζε ότι ζούσε έναν έρωτα και βρέθηκε να πρωταγωνιστεί δημοσίως σε ένα πορνό που υπάρχει μόνο στο χυδαίο σκεπτικό του παρτενέρ του. Ήταν το podcast «Τη φάση» σήμερα με τη Γιούλα Ράπτη. Στους ήχους ο Νίκος Λουκόπουλος. Τη φάση. Ένα podcast που διασώζει λόγια και απόψεις μέσα από τον καταιγισμό της επικαιρότητας. Μια θετική ματιά στην καθημερινότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.